Δημιουργεί λοιπόν αρώματα που βασίζονται στα λουλούδια της Ζακύνθου αλλά και από τη μεσογειακή φύση. Επισκεφθήκαμε την μικρή αυτή αρωματοποιία και μας μίλησε η κυρία Μαρίντα Ραζή που έχει αναλάβει πλέον και τα αρώματα, τα φτιάχνει η ίδια. Μας μίλησε για τη διαδικασία που ακολουθείτε και φυσικά μας παρουσίασε και τα προϊόντα. Να πούμε ότι η αρωματοποιία Ραζή βρίσκεται στο λόφο του Στράνη στο νησί της Ζακύνθου. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Βρισκόμαστε στο λόφο του Στράνη. Η περιοχή αυτή είναι συνδεδεμένη με το όνομα του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολομού. Εδώ υπάρχει επίσης η αρωματοποιία Ραζή, που από το 1960 δημιουργεί μοναδικά αρώματα. Ελάτε να τις γνωρίσουμε. Να ξεκινήσουμε να μας πείτε δύο λόγια για την αρωματοποιία Ραζή. Πότε αναλάβατε και πώς νιώθετε σήμερα για το προϊόν που παράγετε? Η αρωματοποιία Ραζή είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 60. Την ξεκίνησε η μητέρα μου, η οποία ήρθε από τον Πειραιά για να αναλάβει το πρώτο μαγαζί καλλιντικών που είχε ανοίξει τότε Ένωση Φαρμακοποιών. Η μητέρα μου έχει πτυχίο αισθητικής και είχε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στην παρασκευή καλλιντικών και αρωμάτων. Και ήρθε στη Ζάκυνθο λοιπόν και τον ελεύθερο χρόνο της έκανε βόλτες για να γνωρίσει το νησί. Όπου εντυπωσιάστηκε από το πλούτο της βλάστησης, από τα λουλούδια, από τα φυτά, τα δέντρα, τα αρωματικά φυτά, όλα τα χρώματα, τα αρώματα. Και αυτή ήταν η ιδέα της, ότι πώς θα χρησιμοποιήσει τις γνώσεις της για να κλείσει όλα αυτά τα αρώματα και τα χρώματα και την ομορφιά μέσα σε μικρά μπουκαλάκια. Στην πορεία γνώρισε και τον πατέρα μου και πλέον πιο μεθοδευμένα και σαν ομάδα ξεκίνησαν την αρωματοποιία. Αρωματοποιία, μία τέχνη που δεν τη γνωρίζουν πολλοί. Θα μοιραστείτε λοιπόν τα μυστικά της μαζί μας? Θα προσπαθήσω. Κοιτάξτε, στην αρωματοποιία γενικά υπάρχουν περίπου 500 διαφορετικές αρωματικές ουσίες. 500 εθέρια έλαστα, πούμε, τα οποία είναι και η αλφαβήτα της αρωματοποιίας. Τώρα αυτά μπορεί να προέρχονται από λουλούδια, από φυτά, από καρπούς, φλοιούς, καρπών, ξύλα και μερικά έχουν και ζωική προέλευση. Επίσης από μπαχαρικά πολλά, όπως βανίλια, κανέλα, διάφορα. Το μυστικό ενός πετυχημένου αρώματος είναι η ανάμιξη αυτών των συστατικών. Γιατί ένα αρώμα μπορεί να έχει από 50 έως 100 διαφορετικά συστατικά. Το πώς θα αναμειχθούν, πώς θα βγουν οι σωστές συγχορδίες για να βγει κάτι καλό, αυτό είναι το κλειδί ενός πετυχημένου αρώματος. Αυτά δηλαδή είναι η βάση και εσείς τα χρησιμοποιείτε όλα αυτά? Δεν τα χρησιμοποιούμε όλα. Σε εμάς αρέσει να δημιουργούμε αρώματα τα οποία είναι εμπνευσμένα από τα τοπικά λουλούδια, από τα αρώματα, τα φυτά της Ζακύνθου, του Ιωνίου και της Μεσουγείου κατά επέκταση. Οπότε αποφεύγουμε οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε ζωικές πρωτεσίλες. Δεν χρησιμοποιούμε πολλά μπαχαρικά, ούτε πολλά πολύτιμα ξύλα που βρίσκουμε στην Ανατολή. Προσανατολιζόμαστε περισσότερο στα φυτά μας εδώ, του Ιωνίου. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δομή που ακολουθείτε για την παρασκευή ενός αρώματος? Ναι, είναι και η βασική δομή που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία. Δηλαδή, αν θέλουμε να οπτικοποιήσουμε ένα άρωμα, μπορούμε να το παρουσιάσουμε σαν πυραμίδα και το κάνουμε συχνά. Δηλαδή, το παρουσιάσουμε σε μια πυραμίδα, την οποία την χωρίζουμε σε τρία οριζόντια κομμάτια. Αν κοιτάξουμε την κορυφή της πυραμίδας, εκεί έχουμε τις νότες κορυφής. Για αυτές τις νότες χρησιμοποιούμε αρωματικές ουσίες οι οποίες εξατμίζονται εύκολα. Αυτό είναι όταν ανοίξουμε ένα μπουκάλι αρώματος, ας πούμε, είναι το πρώτο που θα μας έρθει στη μύτη. Ή όταν βάλουμε ένα άρωμα στο δέρμα μας, είναι αυτό που μυρίζει, νότες κορυφής, οι οποίες συνήθως είναι πιο φίνες και πιο όξινες. Μπορεί να είναι νότες εσπεριδοειδών πάρα πολύ συχνά. Λεμόνι, περγαμόντο, πορτοκάλι. Ή μπορεί να είναι άνθινες, όπως είναι το δεντρολίβανο και η λεβάντα. Ή μπορεί να είναι και πράσινες, όπως λέμε στην αρωματοποιία, όπως είναι η μέντα και το γκάλμπανουμ. Αυτά θα τα συναντήσουμε στις νότες κορυφής. Τώρα, αν πάμε στη βάση της πυραμίδας, εκεί υπάρχουν νότες βάσης, τις οποίες χρησιμοποιούμε προϊόντα αρωματικά, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια.
είναι αυτό που αφήνει ένα άρωμα στο δέρμα μας μετά από μερικές ώρες. Και αυτά ως επιτοπλίστων είναι αρωματικές ουσίες που έρχονται από ξύλα, όπως είναι το σανταλόξυλο ή ο κέντρος, ή από μπαχαρικά, βανίλια, κανέλα, πιπέρι, και καμιά φορά είναι και από ζωικές πρώτες ύλες. Τώρα, για να συνδέσουμε την κορυφή με τη βάση της πυραμίδας, έχουμε τις μεσαίες νότες, που τις λέμε νότες καρδιάς του αρώματος. Εκεί πάρα πολύ συχνά, ειδικά για τα γενική αρώματα, είναι συνήθως άμφινες, όπως είναι το τριαντάφυλλο, το γιασεμί, όλων των ειδών γιασεμιά, γαρίφαλο, αγιόκλημα, ή μπορεί να είναι και νότες μπαχαρικών και πολλά άλλα. Υπάρχουν στην αρωματοποίηση συγκεκριμένες συγχορδίες που χρησιμοποιούνται. Ας πούμε, μια κλασική συγχορδία είναι τα άμφι πορτοκαλιά, το γιασεμί και το τριαντάφυλλο. Πολλές από αυτές τις οποίες πρέπει να μάθει ένας αρωματοποιός. Και από εκεί πέρα είναι σαν να μαθαίνεις να παίζεις μουσική. Έχεις μάθει την αλφαβήτα, έχεις μάθει τις νότες, μάλλον έχεις μάθει τις συγχορδίες και προσπαθείς να φτιάξεις μετά ένα μουσικό κομμάτι. Κάπως έτσι λειτουργεί. Μάθαμε πάρα πολλά όμορφα άγνωστα πράγματα και νομίζω πως ήρθε η ώρα να τα δούμε και στην πράξη. Λέγαμε και νωρίτερα ότι τα ζακυνθινά λουλούδια και τα ζακυνθινά φυτά αποτελούν βάση και ιδιαίτερη βάση για τα αρώματά μας. Πραγματικά, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Και εδώ να σας δείξω μερικά από τα αρωματικά φυτά και λουλούδια, τα οποία έχουμε όλοι στους κήπους μας και στα σπίτια μας. Και μπορεί να μην το ξέρουμε, αλλά αυτά είναι πολύ βασικά για την αρωματοποία, γενικά για την αρωματοποία και συγκεκριμένα για τη δική μας. Ας πούμε, η μυρτιά, ένα πολύ σημαντικό συστατικό της αρωματοποίας. Εκεί πέρα έχουμε δάφνη, το κυπαρίσι, η αρμπαρόριζα, τα φύλλα των εσπεριδοειδών, γιατί από τα εσπεριδοειδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα φύλλα τους και τους φλοιούς των καρπών και τα άμφι τους οπωσδήποτε, η λεβάντα, οι πευκοβελόνες, το μελισσοβότανο, φυσικά τα λευκά λουλούδια όπως τα γιασεμιά εκεί πέρα, το δεντρολίβανο, γαρδένιες, όλα αυτά είναι αρωματικά φυτά και λουλούδια που μπορούμε να φτιάξουμε αρώματα. Τώρα, πολύ απλά, εάν τρίψουμε ένα αρωματικό φυτό στο χέρι μας και μετά μυρίσουμε το χέρι μας, αυτό που μυρίζουμε τώρα είναι το εθέριο έλαιο. Αυτό είναι που προσπαθούμε να πάρουμε με την απόσταξη. Θα νόμιζε κανείς βέβαια ότι εδώ πέρα στην αρωματοποία μας καλλιεργούμε λουλούδια και φυτά και κάνουμε αποστάξεις, αλλά δεν το κάνουμε αυτό. Τα εθέρια έλαια τα παίρνουμε από εξειδικευμένες εταιρείες που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες αποστάζουν όλα αυτά τα αρωματικά φυτά με προδιαγραφές και σύμφωνα με τους νόμους της Ευρώπης. Ναι, ναι, είναι κατανοητό. Άλλωστε, θα χρειαζόντουσαν και πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Ακριβώς. Να φανταστείτε, για να πάρουμε 3 ml έλαιο γιασεμιού, χρειαζόμαστε 1 κιλό γιασεμιών. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη ποσότητα είναι αυτή. Κάνουμε κάποιες αποστάξεις, με αυτόν τον αποστακτήρα το μικρό, οι οποίοι όμως είναι περισσότερο για δικό μας πειραματισμό. Όταν θέλουμε να ελέγξουμε την μυρωδιάνωση φυτού, να δούμε αν αντιστοιχεί σε κάτι που αγοράζουμε από το εξωτερικό. Τώρα, η διαδικασία παρασκευής ξεκινάει. Ξεκινάει από αυτό το μηχάνημα. Αυτός είναι ο ταχυωρημαντήρας, όπως τον λέμε. Σε αυτό το μηχάνημα αδειάζουμε το ενόπνευμα, το οποίο είναι το βασικό συστατικό για να γίνει ένα άρωμα, φυσικά. Αδειάζουμε τα εθέρια έλαια και απεσταγμένο νερό. Αυτό το μηχάνημα τώρα αναδεύει τα υγρά και τα ψύχει στους μείον 7 Κελσίου για 48 ώρες. Μετά από αυτό το διάστημα το άρωμα είναι έτοιμο. Δηλαδή, πολλοί φαντάζονται ότι το άρωμα πρέπει να βράσει, να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά όχι, γίνεται με ψήξη. Μετά τις 48 ώρες, σε αυτό το στάδιο, αν θέλουμε, χρωματίζουμε το άρωμα. Στην πορεία το φιλτράρουμε με αυτό το μηχάνημα, το οποίο αντλεί το άρωμα, το οποίο σε αυτή τη φάση είναι και λίγο θολό, γι' αυτό και το φιλτράρουμε εξάλλου. Αντλούμε το άρωμα λοιπόν με αυτό το μηχάνημα, το οποίο εδώ μέσα έχει χάρτινα φίλτρα, το οποίο αλλάζουμε πολύ συχνά. Και πηγαίνει σε αυτό το δοχείο. Σε γενικές γραμμές, από την ώρα που ξεκινάει η διαδικασία μέχρι να μπει στο μπουκάλι, πόσο μας παίρνει περίπου? Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το φιλτράρισμα μέχρι να μπει στο δοχείο, αυτό δεν είναι πολύ μεγάλο διάστημα, είναι γύρω στο 2 ώρο. Τώρα, αναλόγως, επειδή βλέπετε ότι είναι χειρονακτικά γίνεται όλη αυτή η εργασία, αυτό, ας πούμε, είναι το μηχάνημα της εμφιάλωσης, όπου γεμίζουμε τα μπουκαλάκια μας έτσι, 2-2,
και μετά τους βάζουμε τα πόματα και τις ετικέτες και όλα αυτά. Επομένως, εντάξει, αυτό είναι ο λόγος πώς είμαστε, πόσο γρήγορα θέλουμε να το κάνουμε. Πάντως, αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνετε και μεγάλο μεράκι, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί και πάρα πολύ χρόνο γενικά από τη ζωή σας. Ναι, αλλά είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση και είμαστε μια ομάδα που τα καταφέρνουμε καλά, πιστεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αρωμάτων. Mm-hmm. Πόσα συγκεκριμένα προϊόντα βγάζετε διαφορετικού τύπου? Αυτή τη στιγμή βγάζουμε 4 διαφορετικά προϊόντα. Θέλετε να περάσουμε μέσα να σας δείξω τα προϊόντα μας? Ασφαλώς. Έχουμε 4 διαφορετικά προϊόντα στην αρωματοπία Ραζή. Να τα δούμε ένα-ένα ξεχωριστά και να μάθουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Ναι, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο μας άρωμα. Αυτό είναι το Ζάντε, ένα άρωμα που βγάλαμε πριν 2 χρόνια, επαιτειακό για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια της αρωματοπίας μας. Αυτό είναι το πιο φρέσκο και μοντέρνο μας άρωμα. Θα σας βάλω λίγο. Αυτό είναι μια συγχορδία από άνθη πορτοκαλιάς, γιασεμί και τριαντάφυλλο. Έρχεται έντονα όντως τα άνθη πορτοκαλιάς και έρχονται έντονα. Ναι. Είναι το πιο φρέσκο και δροσερό και το πιο νεανικό μας. Όμως στην ίδια σειρά βλέπω και body lotion. Ναι, ναι, έχουμε βγάλει και body lotion, η οποία είναι πολύ βελούδινη και πάρα πολύ εντατική, πολύ δροσερό άρωμα που διαρκεί όλη μέρα. Το κατάλληλο για το καλοκαίρι νομίζω σαν προϊόν. Ακριβώς. Είναι από καλοκαιρινό άρωμα πραγματικά. Και έχουμε τώρα. Και μετά ας πάμε στο αγαπημένο για τους ακινθινούς και τους κάτοικους των Ιωνίων νησιών, τον Μπουγαρίνι. Βέβαια, ναι. Το Μπουγαρίνι έχει η λατινική του ονομασία, είναι Jasminum Sambac, οπότε το έχουμε ονομάσει και Sambac. Αυτό είναι ένα άρωμα που εκτός από μπουγαρίνι έχει περγαμόντο, μανταρίνι και μέλι. Είναι ένα πολύ γλυκό και τρυφερό άρωμα. Πράγματι. Μετά να δούμε το γιασεμί. Το γιασεμί είναι πιο άμφινο, πιο γλυκό και έχει και άκυνθο και γαρδένια. Και λίγο ροδάκινο. Αυτό, να μην σας βάλω, μυρίστε το. Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι κάποια ταιριάζουν σε πιο νεανικές κυρίες και κάποια σε πιο νεαρές γυναίκες. Όχι απαραίτητα. Έχω δει όλα τα γούστα για όλα τα αρώματα. Mm-hmm. Και έχουμε και το αντρικό, ένα αντρικό το οποίο είναι πολύ τολμηρό αντρικό άρωμα. Πολύ ξύλινο που έχει πεύκο, κυπαρίσι και ρετσίνι. Είναι... Ναι, βέβαια, χαρακτηριστικό. Και νομίζω ότι μπορεί οι τηλεθεατές μας να μην μπορούν να τα μυρίσουν, αλλά θα τους έρθουν εικόνες από την παλιά Ζάκυνθο, γιατί είναι πολύ γνωστή στους λίγο μεγαλύτερους, τουλάχιστον η αρωματοπία Ραζή. Ναι, σίγουρα, ειδικά από τότε που ξεκίνησε και τα επόμενα χρόνια, τότε που και ο ελληνικός τουρισμός ήταν πολύ στις δόξες του, δεν υπήρχε επισκέπτης στη Ζάκυνθο που να μην πάρει ένα αρώμα Ραζή. Τώρα έχουμε αλλάξει την επωνυμία μας, λεγόμαστε Ραζή Αρώμα Μεντιτερανέου. Και γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά. Εκτός λοιπόν από εδώ που βρισκόμαστε, πού είναι εκεί η αρωματοπία Ραζή, στο λόφο του Στράνη, πού αλλού είναι διαθέσιμα τα προϊόντα σας? Είναι και στο κατάστημά μας στην Αλεξάνδρου Ρώμα 17, αλλά επίσης και σε πάρα πολλά τουριστικά μαγαζιά του νησιού, σε όλη τη Ζάκυνθο. Και σίγουρα όποιοι θέλουν μπορούν να μπουν και στο site μας, όπου μπορούν και από εκεί να παραγγείλουν.